Η αγώνιση ήταν πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ελπίζουμε του χρόνου να μας φιλοξενήσει ο Περιφερειάρχης να αποφασίσει να μας ξαναφέρει εδώ πέρα. Μας άρεσε πάρα πολύ τα πάντα, το γήπεδο, η φιλοξενία, η διοργάνωση. Βοήθησε πάρα πολύ το γήπεδο. Εγώ πήρα την πρώτη θέση. Πρώτη θέση, για πες μας λεπτομέρειες λίγο πάνω σε αυτό. Πόσοι βαθμοί, όρια, τέτοια, όλα πες μας τα. Έκανα 6.113, είχα το μικρό ρεκόρ 6.109. Συγχαρητήρια. Το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν 6.075. Και γενικώς έκανα πολύ καλές επιδόσεις. Έκανα και με ατομικό ρεκόρ και στο ακόντι και στο σύνολο. Γενικώς πήγαν όλα περίφημα. Το καλύτερό σου άθλημα ποιο είναι? Το ακόντιο. Το ακόντιο, το ακόντιο. Τέλεια. Πότε είναι οι αγώνες, πότε είναι το παγκόσμιο? Είναι τέλειο Αυγούστου το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα καιρό για εκείνο. Η στόχη σου για το μέλλον γενικότερα? Για το μέλλον, κυρίως να είμαστε γεροί και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάποια στιγμή θα ήθελα δηλαδή να κάνω και το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 6.235. Είμαι κοντά, θεωρώ ότι είμαι κοντά. Όχι, η Ρούλα Στρατάκη. Η Ρούλα Στρατάκη, η οποία βρίσκεται και στην Άξο, την είδα κάπου το μάτι. Ναι, εδώ είναι. Αυτά. Κοντά μας τον πρωταθλητή, Μάντι Παναγιώτη. Ναι. Ο οποίος, για πες μας, λίγα λόγια, τι βαθμολογία έπιασες. Η Φαντίδου μας μίλησε πριν, έπιασε το όριο. Εσύ? Εγώ ήμουν κοντά στο όριο, δεν τα κατάφερα. Έκανα 7.147, τώρα ήταν 7.200. Ήταν από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχω λάβει μέρος, ακόμα και από τους εξωτερικούς αγώνες. Ελπίζω τα πανέλληνα πρωταθλήματα να γίνουν θεσμός, να διεξάγονται στο δημοτικό στάδιο της Νάξου. Εισπράξαμε αγάπη και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναθλητές μου και πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους, γιατί σημασία έχει να τερματίζει ένα δέκαθλο και όχι να σκέφτεσαι μεμονωμένα κάθε αγώνισμα. Πιο σημαντικό, σε κάνει ήρωα να τερματίζεις. Είναι πιο πολλά ίσως τα ψυχικά αποθέματα που πρέπει να έχεις και όχι τόσο τα σωματικά. Τώρα περιμένω να δω αν θα διεξαχθεί κάποια εθνική ομάδα, ίσως κάποιο Μπρούνο Τζάουλι των συνθέτων, ή για να έχω ευκαιρία να πιάσω το όριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, το οποίο σίγουρα είναι πολύ κοντά και πιστεύω ότι είναι μια κοντινή επίδοση 7.200. Στο ευχόμαστε να το πιάσεις το όριο, να πας στο παγκόσμιο και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Να έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Ράπτη, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Αγώνων. Κύριε Θανάση Ράπτη, θέλουμε να μας κάνετε μια δήλωση για τον αγώνα. Μετά το πέρας των αγώνων, που τελείωσαν με απόλυτη επιτυχία, είμαστε χαρούμενοι δύο φορές που ήρθαμε στην Άξο, γιατί το πείραμα επέτυχε. Είναι πρώτη φορά που βγάζουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα από την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Το κάναμε πάντοτε σε πόλεις που είχαν την εμπειρία να κάνουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Μπορεί τα παιδιά να ήταν λίγα, 30, αλλά είναι ένας δύσκολος αγώνας, ένας σύνθετος πραγματικά αγώνας. Και είμαι και εγώ χαρούμενα ιδιαίτερο, σαν Σέγας, γιατί πραγματικά επέτυχε. Η Άξος μας έχει υποχρεώσει να τη βλέπουμε με διαφορετικό μάτι, να ξαναφέρουμε αγώνες. Ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση της ΕΑΣ και της περιφέρειας εδώ της Νάξου να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Είχαμε ερωτηματικά, έχουν ξεπεραστεί όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πιστεύω σε αυτό εδώ τον όμορφο χώρο του σταδίου της Νάξου θα ξανακάνουμε κάποια διοργάνωση μεγάλη και για ό,τι όχι να ξεκινήσουμε από τη μικρή, μια και έχουμε συζητήσει με τον κύριο Μαργαρίτο Γιάννη, τον οποίο με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί χάρη στις προσπάθειες αυτού και των συνεργατών του έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Μια διεθνή συνάντηση όπως είναι το Ελλάς Κύπρος ή κάποια άλλη, που θα έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε σε αυτόν τον όμορφο τόπο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματικά αυτή όμορφη εκδήλωση που έγινε στο πραγματικά όμορφο νησί σας, που είχα την τύχη να το γνωρίσω και εγώ από κοντά. Η διοργάνωση, πώς μου φάνηκε, είχαμε μεγάλη αγωνία αν θα καταφέρουμε να πετύχει αυτό το εγχείρημα, δηλαδή να γίνει για πρώτη φορά ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σε νησί. Το καταφέραμε, όχι επειδή εμείς εκτιμούμε ότι ήταν πετυχημένο, εμείς εννοώ οι συνδιοργανωτές, αλλά επειδή οι αθλητές, οι προπονητές και οι παράγοντες που ήρθαν και τα μέλη της διοίκησης του κεντρικού ΣΕΓΑΣ μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και απόλυτα ικανοποιημένοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι συνδιοργανωτές πήγαμε καλά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να ευελπιστούμε σαν νησί και, και κάποιο μελλοντικό μεγάλο αγώνα. Ναι, στόχος μας είναι καταρχάς να το επαναλάβουμε το πείραμα, που δεν θα είναι πλέον πείραμα, να επαναλάβουμε τη διοργάνωση και του χρόνου και να ξαναφέρουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων στην Άξο. Κατά δεύτερον, να αναλάβει η Νάξος και μία διοργάνωση ενδεχομένως διεθνούς χαρακτήρα, είναι κάτι που είναι στη σκέψη μας και είναι στις δυνατότητές μας. Και κατά τρίτον, να δούμε αν μπορούμε να διοργανώσουμε κάποια στιγμή και ένα διεθνές meeting, καθώς έχουμε τις υποδομές όχι μόνο του σταδίου, αλλά και τις ξενοδοχειακές και την ακτοπλοϊκή σύνδεση στην αεροπορική. Πάρα πολύ ωραία. Σαν ΕΑΣ Αίγας Κυκλάδων, να σας πω ότι πήραμε το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πήγαμε καλά, στοχεύουμε και σε άλλα δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, τα οποία όμως θα γίνουν εκτός σταδίου, γιατί βέβαια το μόνο στάδιο στις Κυκλάδες που πληρεί τις προϋποθέσεις για ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι το στάδιο της Νάξου, δυστυχώς. Έπρεπε να πάρουμε πιο πολλά, βέβαια. Και υπάρχει Νάξος, καλό είναι αυτό. Εξαιρετικό, αλλά χρειάζονται και άλλα στάδια. Σίγουρα. Στοχεύουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδιν, που γίνεται εκτός σταδίου, και ίσως και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 10 χιλιόμετρων, που γίνεται σε στάδιο μεν, 400. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει όλος ο εξοπλισμός που υπάρχει σε αυτό το στάδιο. Άρα ενδεχομένως και το στάδιο της Άνοχ θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει. Κοντολογής. Φέρνουμε στην νησιωτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες, πανελλήνια πρωταθλήματα που ποτέ δεν είχαμε διανοηθεί ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε στα νησιά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε στο καλύτερο και σε ένα άλλο μεγάλο αγώνα να διοργανωθεί εδώ και το διεθνές κτλ. Το κρίσιμο σημείο σε όλα αυτά είναι αφενός η στήριξη από την περιφέρεια και από το Δήμο βεβαίως και αφετέρου το αν θα το αγκαλιάζει ο κόσμος, δηλαδή αν οι κερκίδες δεν θα είναι όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που τελείωσαν βέβαια οι αγώνες και είναι άδειες, αλλά να είναι γεμάτες. Να δείξουμε ότι τελικά αυτό το πράγμα που κάνουμε αφορά την τοπική κοινωνία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω ότι είχα φίλους από την Ιταλία, έναν αθλητή ο οποίος είναι και τρέινερ, εκπαιδεύει ανθρώπους να γίνουν δάσκαλοι του σκι και έκανε επικοντό πολλά χρόνια και ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και ήταν το πρωί εδώ και του άρεσε πολύ και η διοργάνωση κτλ. Αυτή η διοργάνωση αποσκοπεί και σε ένα άλλο, έχει και ένα άλλο σκοπό, ένα διτό σκοπό. Εκτός από τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε το στρώμα του επικοντό που λείπει από τις Κυκλάδες. Ναι, ρώτησα τον κύριο Ράπτο πριν. Και εκεί θα θεωρήσουμε ότι είναι πετυχημένη η διοργάνωση όταν θα έχουμε καταλήξει να έχουμε πάρει και το στρώμα του επικοντό. Μακάρι, το ευχόμαστε. Ναι, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή θα γίνει, χρειάζονται άνθρωποι που θα το έχουν αφασίσει και θα το αγοράσουν. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν στολίδι για την Άξο, μεγάλη διοργάνωση για την Άξο και για τις Κυκλάδες. Μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, έχουμε ένα μικρό παράπονο που δεν είχαμε πολλούς φιλάθλους. Αλλά νομίζω οι επιδόσεις ήταν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό βοήθησε το ταρτάν που είναι εκπληκτικό. Και οι αθλητές έμειναν όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι για μας μια ικανοποίηση που βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε στην διοργάνωση των αγώνων. Είχαμε την ατυχία βέβαια τον αθλητή το δικό μας που τραυματίστηκε στα τρία πρώτα αγωνίσματα. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Συμβαίνουν, αυτό είναι το μόνο. Συμβαίνουν στον αθλητισμό. Συγχαρητήρια σε όλους που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, σε όλους όσους βοήθησαν, κριτές, αθλητές, προπονητές. Και πιστεύω και εμείς, σαν Παναξιακούς, δώσαμε το στίγμα μας, έστω και με τον τραυματή αθλητή. Και πιστεύω ότι θα είμαστε και ακόμα καλύτερα, ψηλότερα στη θέση στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και στα δύο συλλογικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά γίνονται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είπαμε, σε νησί. Πρώτη φορά εκτός της πυροτικής Ελλάδας. Είδαμε μια διοργάνωση σχεδόν τέλεια. Εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα, τα περάσαμε. Ευχαριστηθήκαμε όλοι, κυρίως οι αθλητές, οι προπονητές. Είδαμε για ακόμα μια φορά ότι αυτό το αγαθό που λέγεται αθλητισμός, τουλάχιστον στην επαρχία και ιδίως στην Άξο, δεν έχει χαθεί. Έτσι. Καταφέραμε να φέρουμε πέρα σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως είναι το Πανελλήνιο Συνθέτων. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί καταφέρανε πάρα πολλοί αθλητές, κάνανε πάρα πολλά ατομικά ρεκόρ. Είχαμε ένα παγκόσμιο όριο με τη Σοφία Τηνυφαντίδου στο έπταθλο. Πάρα πολλά παιδιά ήταν πάρα πολύ κοντά στο όριο. Το βοήθησε το στάδιο πάρα πολύ. Αυτά, εμείς σαν σωματεία πολύ ευχαριστημένοι. Αυτά. Και γενικά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα λίγο να πάρει και το κομμάτι του κλασικού αθλητισμού, λίγο τα πάνω του,
στην Άξο. Πρέπει. Έχουμε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, ένα πολύ όμορφο στάδιο. Ανθρώπους που τρέχουν, που ενδιαφέρονται, που παλεύουν. Είναι καλό να δούμε και άλλες τέτοιες διοργανώσεις. Να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσους βοηθήσανε. Συνδιοργάνωση μαζί με τον ΟΠΑΠΑ, με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, τα δύο σωματεία, Αναξιακό και Παναξιακό, που βοηθήσανε και όλους τους από πίσω αφανείς ήρωες. Έγινε αυτά και ελπίζουμε τουλάχιστον και στο μέλλον για ένα άλλο πρωτάθλημα. Τέλεια, να ευχηθούμε και περαστικά στον δικό μας αθλητή, τον Δημήτρη, τον Μανδυλαρά. Και ευχόμαστε να δούμε όμορφα πράγματα στο μέλλον. Ευχαριστούμε, κύριε Σιδερή. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο δικά μας παιδιά, δύο αξιώτες. Την Μαρία Τιδέτση, η οποία έλαβε μέρος στο έπταθλο των γυναικών, και το Τζιαβέτο Χρήστο. Θα ξεκινήσουμε από τη Μαρία. Μαρία, για πες μας, τι θέση πήρες? Δυστυχώς, επειδή τραυματίστηκα, κυρώθηκα και στο ύψος και δεν μπόρεσα. Βγήκα τελευταία, αλλά ολοκλήρωσα τον αγώνα. Συγχαρητήρια. Γιατί το ήθελα πολύ, που είναι ειδικά στον τόπο μου κτλ. Και με συγκίνησε πολύ, ήταν άψογα όλα. Και τα παιδιά που ξέρουν ότι με απονάξουν, ήταν τα καλύτερα τόσο για τη διοργάνωση όσο για τη φιλοξενία. Πολύ σημαντικό αυτό. Εύχονται και του χρόνου να υπάρει ξανά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είναι άξιο και στα σύνθετα. Μακάρι. Και το ευχόμαστε όλοι, ναι. Και να πάω καλύτερα, να είμαι πιο έτοιμη να κάνω αυτό που μπορώ. Το ρεκόρ σου ποιο είναι? Έχω 4.456. Το καλύτερο σου άθλημα? Που έκανες ρεκόρ? Είναι το 800 το καλύτερο μου αγώνα. Με χρόνο? Έχω 2.21.08. Σου ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον. Χαιρόμαστε που έχουμε μια αξιότητα αθλήτρια να μας αντιπροσωπεύει σε ένα τόσο σημαντικό άθλημα. Και να πάμε λίγο και στο Χρήστο. Χρήστο, για πες μας, τι θέση πήρες? Θέση ακριβώς δεν ξέρω, γιατί δεν είδα ακόμα τα πινάκια. Πάντως έκανα ατομικό ρεκόρ, είμαι πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω αυτό μετράει. Η διοργάνωση πώς σου φάνηκε που έγινε στο νησί μας? Μ' άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση, ιδιαίτερα επειδή ήταν στην Άξο και ήθελα να έρθω και το ξέρω το γήπεδο μου αρέσει. Ήταν πολύ ωραίο όλα. Τέλεια. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, μελλοντικά για το δέκαθλο, πώς θα να συνεχίσει? Θέλω να συνεχίσω όλο ένα χρόνο, να δω, θέλω να ανεβάσω το ατομικό μου ρεκόρ και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σου ευχόμαστε και εσένα, Χρήστο, τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που μας εκπροσωπείς σαν νησί. Είμαστε στον τόπο μας και αγωνιστήκαμε σε αυτό που αγαπάμε. Μακάρι να ξαναγίνει εδώ η διοργάνωση και όλοι εσύ, η περιφέρεια και οι τοπικές κοινωνίες που διοργανώνουν, να κάνουν τόσο καλή δουλειά όσο έκανε ο τόπος μας. Πραγματικά, μακάρι. Χαιρόμαστε να ακούμε τόσο όμορφα λόγια από τα παιδιά, από τα δικά μας παιδιά. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα με μεγάλα ρεκόρ.